η Ένωση Συνταξιούχων Οικονομού Ηρακλείου πήρε μια μεγάλη πρωτοβουλία. Επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι τα θέματα με τα δημόσια νοσοκομεία πάνε από το κακό στο χειρότερο, πήρε λοιπόν μια πρωτοβουλία να καλέσει σωματεία, φορείς του Ηρακλείου, πραγματικά για να αναδείξουμε την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Είμαστε εδώ πραγματικά για να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου. Το ιδιωτικοποιημένο σύστημα και το εμπεριμετωπισμένο σύστημα υγείας είναι πραγματικά που βιώνει ιδιαίτερα ο συνταξιούχος. Εμείς αυτή τη στιγμή καλούμαθα μέσα αυτές τις ισοπεδωμένες συντάξεις μας από την ακρίβεια να πληρώσουμε και την υγεία μας, να πληρώσουμε και τα φαρμακά μας, να πληρώσουμε τα πάντα. Σε αυτό το κομμάτι εμείς αδυνατούμε. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι το νέο ΕΣΥ, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, τι προβλέπει? Προβλέπει την κατάργηση νοσοκομείων, προβλέπει την συγχώνευση κλινικών, προβλέπει την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία, προβλέπει τη μετατροπή των νοσοκομείων σε ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Άρα λοιπόν εδώ το Βενιζέλιο είναι ακριβώς μέρος αυτού του σχεδιασμού. Είναι μέρος αυτής της απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε αυτή την απαξίωση, για να καταγγείλουμε την ιδιωτικοποίηση, την προκλητική ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου προς όφελος των επιχειρηματιών υγείας. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς οι συνταξιούχοι είπαμε ότι στις 12 του μήνα, το απόγευμα στις 6 ώρα εδώ, θα κάνουμε μια διαμαρτυρία συμβολική για την κατάσταση που επικρατεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Νιώθετε ανασφάλεια, έτσι όπως έχει στην κατάσταση που έχει περιέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, νιώθετε ανασφάλεια? Όχι, πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Θα έλεγα ότι οι συνάδελφοί μας, οι συνταξιούχοι, φοβούνται να αρρωστήσουν. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουν ούτε πού θα πάνε, ούτε πού θα απευθυνθούν. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η συνεχή υποστελέχωση των νοσοκομείων έχει οδηγήσει σε μεγάλες αναμονές στα ραντεβού και έτσι οδηγούνται οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, γενικά οι ασθενείς, στην αγκαλιά των επιχειρηματιών υγείας. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήθελα να πω όμως ότι παίρνουμε και μια άλλη πρωτοβουλία. Σκεπτόμαστε 17 του μήνα στην Πλατεία Ελευθερίας, σε 7 το απόγευμα, να καλέσουμε όλους τους φορείς του Ηρακλείου, όλους που, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία, να όλοι μαζί να διεκδικήσουμε πρώτα απ' όλα το νοσοκομείο, το Βενιζέλιο, να μην κλείσει, να συνεχίσει να έχει το δημόσιο χαρακτήρα που έχει. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι επί πολλές δεκαετίες το νοσοκομείο προσέφερε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Αυτές τις υπηρεσίες διεκδικούμε και σήμερα. Και επίσης, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι καλούμε την κυβέρνηση, το Δήμο, την Περιφέρεια και τους νεοεκλεγέντες να πάρουν θέση σε ένα τέτοιο μεγάλο θέμα. Δεν είναι δυνατόν όλη την προεκλογική περίοδο να ακούμε από αυτούς τους φορείς για την πράσινη ανάπτυξη, για το ΒΟΑΚ, το πώς θα πάει ο τουρισμός και δεν ασχολήθηκε κανείς τι γίνεται με το νοσοκομείο, τι γίνεται με τις δημόσιες δομές υγείας. Αυτό το καταγγέλουμε από εδώ και τους καλούμε να πάρουν θέση. Λίγες ώρες μόλις έχουν περάσει από το κλείσιμο των κάλπεων και την ανάδειξη των καινούριων δημοτικών αρχών, η λαϊκή συσπήρωση είναι ήδη εδώ για να παλέψει, να συνεχίσει τον αγώνα για τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημότες. Όχι μόνο για το Βενιζέλιο, αλλά για όλο το σύστημα υγείας και για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, αλλά και όλα για τα κοινωνικά αγαθά τα οποία προσφέρονται πάνω στο πιάτο στους ιδιώτες. Όσο είναι στο χέρι μας, δεν θα αφήσουμε τη δημόσια και δωρεάν υγεία να περάσει στους ιδιώτες. Κύριε Δουλεφάκη, αυτό που προκύπτει σαν ερώτηση είναι η εξής. Σήμερα έχουν έρθει εδώ οι συνταξιούχοι και έχουν μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το κάλεσμα δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση, είναι και στην τοπική κοινωνία. Πώς πρέπει να προστατεύσει και η τοπική κοινωνία το δημόσιο αγαθό? Δεν πρέπει να υπάρξει ένας ξεσηκωμός, δεν πρέπει να υπάρξει ένα πολυμέτωπο κίνημα του Ηρακλείου προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο αγαθό της υγείας στο Βενιζέλιο? Είναι ένα κάλεσμα αυτό που γίνεται σήμερα? Είναι ένα κάλεσμα και είναι μια επιτακτική ανάγκη ο λαός να ξεσηκωθεί, να διεκδικήσει και να κερδίσει. Αυτό λέγαμε σε όλη την προεκλογική περίοδο, ότι δεν γίνεται τίποτα, το κέρδος είναι μόνο μαζί με το λαό. Είμαστε εδώ λίγες μόλις μέρες μετά την ψήφιση του αντεργατικού τερατουργήματος από τη Βουλή για 13 ώρες δουλειά την ημέρα, κάτι που φυσικά θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή που ο λαός μας πνίγεται, καίγεται, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την ακρίβεια, τρέμουμε μην τυχόν και αρρωστήσουμε και χρειαστεί να νοσηλευτούμε. Βλέπουμε και το προηγούμενο διάστημα ανθρώπους να πεθαίνουν σε καρότσες
αγροτικών, λόγω του ότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ είναι ελάχιστο και εξουθενωμένο από τη δουλειά που υπάρχει αυτή την περίοδο. Και ταυτόχρονα βλέπουμε τακτικά χειρουργεία να μην λειτουργούν, βλέπουμε κλινικές να έχουν ήδη σταματήσει να λειτουργούν και εδώ στο Βενιζέλιο. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής κρατικής υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης της υγείας, αλλά και της υποστελέχωσης των δημόσιων δομών που θα οδηγήσουν τους, και εμάς αλλά και τις οικογένειές μας στους ιδιώτες, στους κλινικάρχες. Είναι μόνο θέμα των συνταξιούχων? Φυσικά και όχι. Γι' αυτό και καλούμε όλα τα σωματεία να πάρουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στήριξης του αγώνα των συνταξιούχων, γιατί δεν θέλουμε όχι απλά να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο, αλλά και να υπάρξουν και νέες δομές, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι τόσο στις τουριστικές περιοχές γύρω από το Ηράκλειο, όσο και στη βιομηχανία Ηρακλείου, που μιλάμε ότι έχουμε καθημερινά εργατικά ατυχήματα από τα λοιπή μέτρα προστασίας, αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται από κινητές μονάδες υγείας. Όχι βέβαια, το μήνυμα είναι της ίδιας κοινωνίας. Πρέπει η κοινωνία να ξεσηκωθεί, πρέπει να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων, των συνταξιούχων, εμάς των γονέων που έχουμε μικρά παιδιά στα σχολεία, σοβαρά τα προβλήματα, ειδικά με το, και όχι γενικά με όλη την δημόσια υγεία, αλλά και ειδικά με το Βενιζέλιο. Η παιδιατρική του νοσοκομείου δεν μπορεί να εφημερεύσει. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε στα παιδιά μας, εμπέζεις να αρρωσταίνουν Δευτέρα, Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Μετά δεν μπορούν να αρρωστήσουν και δεν υπάρχει γιατρός. Πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το Ιατροπαιδαγωγικό Ινστιτούτο του νοσοκομείου είναι υποδιάλυση, υπολειτουργεί για ψυχική υγεία. Ήταν αυτό το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Εμείς λοιπόν στεκόμαστε σαν Ένωση Γονέων, στεκόμαστε στο πλευρό των συνταξιούχων, όλων των σωματείων, των εργατικών σωματείων, των αμαχόμενων υγειονομικών, έτσι ώστε να κατεθεί το Βενιζέλιο, να κατεθεί όσο έχει το Βενιζέλιο με το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι η αγωνία και ο αγώνας των εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Υγείας, λίγο πριν την κατάρρευσή του, λίγο πριν το λουκέτο που θέλουν να βάλουν, έρχεται και δένει με την αγωνία και τον αγώνα χιλιάδων εργαζομένων συναδέλφων μας σε όλη τη χώρα που προσπαθούν με κάθε τρόπο και μέσο να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Ό,τι από αυτό τέλος πάντων έχει απομείνει. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα κέντρα υγείας και του νησιού μας και συνολικά ελάχιστα, υποστελεχωμένα, τραγικές ελλείψεις, ανύπαρκτο προσωπικό, σε ομοιρία χιλιάδες συνάδελφοι με τις συμβάσεις κάθε τύπου, από μπλοκάκια μέχρι ό,τι θέλετε, ιδόχ, όπως θα λένε, εν πάση περιπτώσει εμείς θεωρούμε ότι όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Εμείς καλούμε, απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση, αλλά και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη, η οποία σφυράει αδιάφορα και το παίζει, δεν ξέρω, δεν είδα, ότι θα μας βρουν απέναντί τους, ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλους για να διασώσουμε ό,τι έχουν αφήσει και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθεί δημόσια δωρεάν υγεία στις ωρέξεις των ιδιωτών, όπως η κυβέρνηση και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια οραματίζεται. Λοιπόν, σήμερα το νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί χάρη στην αυταπάρνηση των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων. Είτε μιλάμε για υπερεφημέρευση, είτε για διπλοβάρδιες, μιλάμε για χιλιάδες κροστούμενα ρεπό, άδειες κτλ. Και δεν βλέπετε τον κόσμο να έχει ξεσηκωθεί ακόμα, γιατί με τον ΑΒ τρόπο εξυπηρετείται ακόμη. Όμως φτάσαμε πλέον στο σημείο 0, όπου με την πολιτική που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, πλέον το νοσοκομείο είναι σε σημείο κατάρρευσης. Ήδη τα τακτικά χειρουργεία δεν λειτουργούν. Κάποια εξωτερικά ιατρία έχουν σταματήσει να λειτουργούν γιατί απλά δεν υπάρχει το προσωπικό να τα λειτουργήσει. Εμείς χαιρόμαστε γιατί πλέον ο κόσμος αρχίζει να το καταλαβαίνει, η κοινωνία πρέπει να το αντιληφθεί γιατί οι εργαζόμενοι από μόνοι τους δεν μπορούν να σώσουν το νοσοκομείο. Πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι πολίτες, η κοινωνία του Ηρακλείου και χαιρόμαστε για την πρωτοβουλία που πήραν οι συνταξιούχοι, το Σωματείο των Συνταξιούχων και στο μέλλον πιστεύω θα έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες και όλοι μαζί με έναν οργανωμένο αγώνα θα καταφέρουμε να σώσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Η κατάσταση στον χώρο της υγείας είναι εκρηκτική. Είχαμε προειδοποιήσει ότι μετά την κατάρρευση των νοσοκομείων της Ιεράπετρας, της Ιτίας, του Ρεθύμνου, του Λασιθίου των νοσοκομείων έρχεται η σειρά και των υπολείπων νοσοκομείων του νομού Ηρακλείου. Σήμερα είναι το Βενιζέλιο. Αύριο έρχεται και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είχαμε τονίσει ότι όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου, θα έρθει η φωτιά γρήγορα και σε σένα. Είναι αναγκαιότητα να υπάρξει κοινό μέτωπο των μαχόμενων υγειονομικών με όλο το λαό, ώστε να, όχι μόνο να υπερασπιστεί
τα νοσοκομεία, αλλά να απαιτήσει ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του. Σήμερα είναι απαραίτητο καμία δομή, όχι μόνο να μην κλείσει, να μην αλλάξει χαρακτήρα, να μην μετατραπεί σε κέντρο υγείας όπως επιχειρείται να γίνει το Βενιζέλιο, να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που θέλει ένα νοσοκομείο σε όλη την Κρήτη και τα υπόλοιπα να είναι ουσιαστικά, μεταφορείς ασθενών προς το κεντρικό νοσοκομείο. Ο ενωμένος μαχητικός αγώνας υγειονομικών με όλο το λαό μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις πολιτικές επιλογές. Μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να καταφέρουμε όλοι στον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό, χωρίς πληρωμές άμεσες ή έμεσες.